Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Λοιπόν, και νομίζω και μια άνετη επικράτηση τελικά. Ναι, είχαμε την εκλογική διαδικασία χθες στην αίθουσα της πρώην νομαρχίας. Ψήφιζαν 26 σωματεία δικαιολογικών ψήφων. Ο δικός μας συνδυασμός έλαβε 16 ψήφους από 16 σωματεία. Έναντι 10 το κύριο Κοσκοσίδη. Έναντι 10 το αντιπάλου συνδυασμού. Το αντιπάλου συνδυασμού, να ξεκινήσουμε από εδώ λιγοτάκι. Πώς ο κύριος Κοσκοσίδης έγινε αντίπαλος συνδυασμός? Γιατί το ρωτάνε αρκετοί. Ενώ ήσταν μαζί στην προηγούμενη διοίκηση. Να το πω και αυτό όμως, ότι πήραμε τηλέφωνο και τον κύριο Κοσκοσίδη, δεν μπορούμε να τον βρούμε στο τηλέφωνο. Για να έχουμε δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω στο άλλο που με ρωτήσατε. Ναι. Ο καθένας μας έχει τις προσωπικές φιλοδοξίες και ήλπιζε ότι η σχέση που έχει αναπτύξει με την Ένωση και με τα σωματεία θα τον οδηγήσει στο να κερδίσει την Προεδρία. Δεν κακό, ξέρεις, το να έχει φιλοδοξίες ο καθένας. Το κακό είναι το να μην παρασέρει σωματεία τα οποία, ενώ θα μπορούσαν να ωφεληθούν όλα τα σωματεία με βάση ένα project που τρέχαμε μέσω χορηγών, δυστυχώς παρέστηκε κάποια σωματεία και δεν θα μπορούν να έχουν αυτή τη χορηγία. Να το καταλάβουμε και εμείς που δεν ξέρουμε καλύτερα. Πώς θα παρέστηκε και πώς δεν θα λάβουν τη χορηγία? Είχα εξαγγείλει μέσω χορηγών ότι μπορούσα να εξασφαλίσω για όλα τα σωματεία χορηγία της διατησίας για 2 χρόνια. Μάλιστα. Για 2 αγωνιστικές περιόδους. Τα 16 σωματεία που πιστέψαν στην χορηγία αυτή και ήρθαν προς την πλευρά μας και μας ψήφισαν, έχουν ήδη μπει στην λίστα των χορηγών και θα δειχτούν τα ωφέλη. Πολύ ωραία. Αυτό θέλω να πω. Οι υπόλοιποι γιατί να μην μπουν? Εσείς πια δεν είστε πρόεδρος 16 σωματείων, είστε όλων των σωματείων. Σας είπα, δεν είναι θέμα της Ένωσης αυτό. Αυτό είναι θέμα χορηγών. Ο χορηγός, είπε ότι θα πάω, θα πληρώνω διαιτησίες μόνο όσους ψηφίζουν 30 φύλου. Ναι, για να ωφεληθεί κάποιος από τη χορηγία απαιτείται να είμαι πρόεδρος εγώ. Μπορούμε να πούμε και ποια χορηγία ήταν αυτή? Ήτανε 5 οι χορηγοί. Να τους πούμε. Είναι κάποια που είναι από τοπικές επιχειρήσεις και κάποιες είναι εκτός. Είναι η Τζιβόβα εκτός Καστοριάς, Τζιβόβα Ελλός. Είναι μια εταιρεία παροχής ενέργειας. Ναι. Και είναι και 2 χορηγοί τοπικοί. Οι οποίοι έλεγαν ότι εμείς πληρώνουμε τις διαιτησίες μόνο σε αυτούς που θα ψηφίσουν 30 φύλου. Όχι σε αυτούς. Βγάζουμε χορηγία για τα σωματεία που θα ακολουθήσουν το project αυτό. Μάλιστα. Το οποίο τρέχει μαζί μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό. Αυτό όμως μοιάζει να μπορεί να είναι και λίγο αθέμητο, δηλαδή είναι, θα λέγαμε, είναι λίγο έτσι, εξαναγκαστικό. Μια χορηγία για να την πετύχεις έχει ανταποδοτικά αποτελέσματα. Ναι. Και έχει κάποιες απαιτήσεις. Ναι. Αυτό σας λέω. Τώρα τα υπόλοιπα όμως. Ο καθένας μπορεί να βρει χορηγό μετά. Αλλά τα και τώρα. Σωστό, αλλά για τις εποχές που ζούμε τώρα. Εσύ πώς τα βλέπεις αυτά τα 10 σωματεία που για τον ΑΒ λόγο πήγαν στην πλευρά του κ. Κοσκοσίδη? Εσύ τώρα θα είσαι πρόεδρος για όλα τα σωματεία. Αυτό σας λέω. Ο καθένας έχει τον προγραμματισμό του. Για όλα τα σωματεία, ό,τι υπάρξει σαν ένωση που μπορεί να προσφέρει ένωση σε όλα τα σωματεία, να είστε σίγουροι ότι για όλα τα σωματεία θα είμαστε μητέκοι. Δεν θα είμαστε. Αυτό είναι θέμα χορηγών που σας είπα. Απλά την διαιτησία δεν θα πληρώνετε σε αυτά τα 10. Δεν τα πληρώνω εγώ, τα πληρώνουν οι χορηγοί. Ναι, δεν έχει σχέση με την Ένωση αυτό που σας λέω. Αυτό έχει σχέση με χορηγία. Η κάθε ομάδα από εκεί και πέρα μπορεί να βρει κάποιον χορηγό να διαφημίζει τη φανέλα στον ψη χορηγό και να πετύχει από μόνη της τα ωφέλη. Από μόνη της μια χορηγία. Τώρα όμως από την άλλη μπορεί να πει κάποιος, μα η ψηφορία είναι μυστική, έτσι δεν είστε το παραβάν, δεν ήσασταν? Πώς γνωρίζετε ποια σωματεία ψήφισαν εσάς και πώς γνωρίζετε ποια σωματεία? Εξαγγελία κάναμε και ακολουθήσανε το project που είχαμε χορηγία. Άρα ήταν εκ των προτέρων γνωστό ποια θα ψήφισαν. Ακριβώς. Την οποία εξαγγελία την κάναμε και πριν 2 μήνες στην Γενική Συνέλευση που ήταν όλα παρόντα τα σωματεία. Και σε κάθε επαφή που κάναμε με όλα τα σωματεία το διάστημα αυτό της προεκλογικής περίοδου,
γινόταν αναφορά στην χορηγία αυτή, ότι για να πετύχει το project αυτό και για να μπορέσει να ακολουθεί από κάποιο σωματείο, απαιτείται να είναι. Μάλιστα. Ήταν ξεκάθαρο λοιπόν, οι ξεκάθαροι κανόνες από πολύ πριν, από 2 μήνες. Λεστάκι εδώ τώρα. Λοιπόν, οι εκλογές τελείωσαν, αλλά ένα πρωτάθλημα είναι μπροστά μας και μάλιστα στην πιο περίεργη και παράξενη χρονιά. Πέρα από τις διαιτησίες που θα πληρώνονται τώρα για τα 16-17 σωματεία. Πώς θα τα βγάλουν πέρα τα σωματεία όλα για τα υπόλοιπα. Αυτό σας είπα, δεν έχει σχέση με το τι το είναι θέμα χορηγών, το ξεχνάμε, το αφήνουμε στην άκρη από αύριο. Από εκεί και μετά. Σήμερα ξεκινάμε και συνεχίζουμε το έργο που κάναμε μέχρι τώρα. Μάλιστα. Δείξαμε έργο, το εκτιμήσανε τα σωματεία, άσχετα αν υπήρχε αντίπαλος και λογικό να υπάρχει, γιατί σας είπα ότι ο καθένας μας έχει τις προδοξίες του. Από εκεί και πέρα όλα τα σωματεία ωφεληθήκανε και θα σας εξηγήσω και θα σας πω και ένα σοβαρό πράγμα το οποίο πιθανό να το ξεχνάτε, επειδή δεν παρακολουθείτε πολύ τα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Εμείς το 2014, όταν πρωτοξεκινήσαμε να τρέχουμε πράγματα, να διεκδικήσουμε μάλλον την Ένωση, υπήρχαν και ψηφίζαν 27 σωματεία. Ναι. Σήμερα, 7 χρόνια μετά, ψηφίζαν 26. Αυτό κάτι λέει. Αν δείτε λίγο τι γίνεται στους όμορους νομούς, Κοζάνη, Φλόρινα, Γρεβενά, πόσα σωματεία έχουν σταματήσει τη δραστηριότητά τους αυτή την 7ετία, θα είναι τουλάχιστον στην Κοζάνη που ξέρω, είναι πάνω από 30 σωματεία. Λιγότερα. Στην Φλόρινα είναι πάνω από 25 που έχουν σταματήσει, σας λέω. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν χάσαμε κανένα σωματείο. Κάτι κάναμε καλύτερα από τους άλλους νομούς για να μπορούμε να συντηρήσουμε αυτά τα σωματεία όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό θέλω να σας πω. Ότι οι τουλάχιστον δεν τα αυξήσατε εμένα, αλλά τουλάχιστον κρατήσατε έναν αριθμό για να γίνονται πρωταθλήματα. Έτσι, κρατάμε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο στα πρωταθλήματα, γιατί στηρίξαμε και στηρίζουμε τα σωματεία όλα. Σας είπα, ξεχνάμε το θέμα των χορηγών την επόμενη μέρα. Ο καθένας κάνει την επιλογή του. Ο καθένας μπορεί να βρει έναν άλλον χορηγό να στηρίξει την προσπάθεια των παραγόντων. Εντάξει, η διαιτησία όμως είναι ένα δύσκολο, σημαντικό ποσό για τα σωματεία. Δηλαδή, αυτό σας λέω. Εκείνο που είναι το δύσκολο είναι η επόμενη μέρα. Γιατί η επόμενη μέρα εκ των πραγμάτων και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού θα είναι δύσκολη έτσι κι αλλιώς. Γιατί τα σωματεία στερούνται εσόδων αυτή τη στιγμή, είτε από εκδηλώσεις που δεν γίνονται φυσικά πλέον, ή ακόμα και αν επιτραπούν κάποια στιγμή, κανένας δεν μπορεί να εξασφαλίσει την επιτυχία της κάθε εκδήλωσης. Εισιτήρια, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχουν. Κόσμος στα γήπεδα, εξάλλου δεν υπάρχει, απαγορεύεται. Οι παράγοντες εκ των πραγμάτων έχουν στηρεθεί από το εισόδημά τους πολλά πράγματα, οπότε αδυνατούν και αυτοί να στηρίξουν τα σωματεία. Εκείνα τα δύσκολα που υπάρχουν. Να δούμε λοιπόν πώς θα ξεκινήσουμε. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Γιατί ρωτάνε πολύ τι επειδή υπήρξε και το Super Cup και είπαμε χωρίς κόσμο. Μα είχε πάρα πολύ κόσμο γύρω-γύρω. Αυτό απαγορεύεται ή επιτρέπεται? Και θα επιτρέπεται και στα πρωταθλήματα που θα ξεκινήσουν? Το υγειονομικό πρωτόκολλο που έχουμε λάβει μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί συνέχεια αλλάζουν τα πράγματα, είναι ότι απαγορεύεται κόσμος στις κερκίδες. Α, άρα ο κόσμος θα είναι άνετα στον φράχτη γύρω-γύρω που είναι και τα περισσότερα γήπεδα. Ο κόσμος ο οποίος επιτρέπεται να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, στην κερκίδα, γενικά στην είσοδο του γηπέδου, είναι καθορισμένος αυτή τη στιγμή σε 80 άτομα μαζί με τους αθλούμενους, τους παράγοντες και τους διαιτητές. Να ρωτήσω το εξής. Ας πούμε το γήπεδο της Καστοριάς. Αν βάλουμε κόσμο όχι στην κερκίδα, αλλά από γύρω που είναι τα κάγκελα, επιτρέπεται? Δεν βάζουμε. Το που θα πάρει ο καθένας είναι αλλού παπά Ευαγγέλου. Δεν μπορώ να ελέγξω εγώ σαν σωματείο τον κόσμο γύρω από τα κάγκελα. Εγώ μπορώ να ελέγξω την είσοδο του γηπέδου, να μην επιτρέψω πάνω από 80 άτομα. Και μάλιστα, οι 80 που μπαίνουν θα υπογράφουν σε μια κατάσταση η οποία θα παραμένει μετά στο σωματείο για τον ωραία κάθε αγώνα. Οπότε αν βγει κάποιο κρούσμα να μπορούν να πάρουν τα ονόματα ποιοι συμμετείχαν στην εκδήλωση κτλ. Θα σας πω άλλο παράδειγμα. Γήπεδο Μαυροχωρίου που έχει μάντρα, φράκτη. Μπορώ να πηδήξω και να δω τον αγώνα? Θα σας πω και εγώ, στην εκκλησία κάθε Κυριακή πάει κόσμος. Θα σας πω και εγώ, στις καφετέρες πάει κόσμος. Το λέω αυτό κύριε Τραδαφύλλο, για να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα από την αρχή για όλους. Ναι, αυτό σας λέω, ότι υπάρχει το ιατρικό πρωτόκολλο που προβλέπει αυτά. Ναι. Τα συγκεκριμένα. Αν με ρωτάτε αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Όχι, δεν όχι, δεν ρωτώ αυτό. Ρωτώ τι ακριβώς, για να ξέρει και ο κόσμος, μη τυχόν τον πλησιάσει ένα αστυνομικό και του βάλει και ένα πρόστιμο ή την ομάδα.
να είναι και οι ομάδες προφυλαγμένες η ομάδα και είναι ο κόσμος προφυλαγμένος. Η ομάδα είναι υπεύθυνη για τον κόσμο που βάζει από την είσοδο την κεντρική προς την κερκίδα και προς τα αποδείδη του χώρου του αγωνιστικού αν θα πηδήξω εγώ τη μάντρα δεν είναι υπεύθυνη η ομάδα. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Θα πει το πρόστιμο σε μένα όμως ή όχι. Σας είπα, με ρωτάτε τώρα πράγματα τα οποία δεν είναι στην αρμοδιότητα. Αυτά ρωτάμε και δεν μπορούμε να πάρουμε πραγματικά. Επειδή έχουμε ρωτήσει αρκετούς, δεν μπορούμε αλλά να πάρουμε ακόμα απαντήσεις. Διαφωνώ με όλα αυτά τα πρωτόκολλα που υπάρχουν. Ναι, ναι. Και πιο πολύ η κατεύθυνση δικιά μου είναι προς την ατομική ευθύνη που πρέπει ναι. να έχει ο καθένας μας. Ένα δεύτερο επίσης που ρωτάμε πάρα πολύ και από τις ομάδες είναι αν το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα μάλλον, θα ξεκινήσουν με τεστ κορονοϊού για. Τουλάχιστον με ένα τεστ αρχικά για τα παιδιά που αγωνίζονται στις ομάδες του νομού. Και αν αυτό θα επιβαρύνει την ομάδα, αν θα επιβαρύνει την έψη, δεν ξέρω ποιον θα επιβαρύνει. Ή αν θα γίνουν δωρεάν από το κράτος. Τι γίνεται με αυτό το κομμάτι, θα ξεκινήσουμε με τεστ κορονοϊού ή όχι, τα πρωταθλήματα. Δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή τέτοια οδηγία. Τα πρωταθλήματά μας έτσι και ως ξεκινάνε το Σαββατοκύριακο, οπότε θα είχαμε ναι. λάβει κάποιο τέτοιο, κάποια τέτοια πληροφορία. Δεν υπάρχει τέτοιο. Όσον αφορά για το να περάσουν τεστ κορονοϊού τα παιδιά. Πιστεύετε ότι θα ήταν σωστό να γίνει. Δεν λύνεις κανένα πρόβλημα. Γιατί σήμερα κάνεις το τεστ, δεν έχεις και αύριο έχεις σε επαφή με μένα και με τον Χ και με τον Φ και έχεις. Δεν είναι λύση αυτή. Το θέμα είναι να περάσει η πανδημία αυτή και να περάσουμε όσο πιο πολύ αλόβητα μπορούμε όλος ο κόσμος. Ποιες άλλες βοήθειες σκέφτεστε για τα σωματεία φέτος σαν ΕΠΣ Πάντα Καστοριάς? Επαναλαμβάνω, ξεχνάμε τη χορηγία της διαιτησίας. Τα υπόλοιπα. Σας είπα ότι εκ των πραγμάτων η χρονιά θα είναι δύσκολη. Έτσι κι αλλιώς. Εμείς από την δικιά μας την πλευρά, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε στα σωματεία, να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε το παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Ο γιατρός θα συνεχίσει να υπάρχει, ας πούμε, σε κάθε γήπεδο, που ήταν από τα πιο εντυπωσιακά. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι κι άλλως έχει περάσει και στον ΚΑΠ, όπως έχει περάσει και η κάρτα υγείας που είναι ατομική τώρα για τον κάθε ποδοσφαιριστή και ισχύει για ένα χρόνο. Κάποια τέτοια πράγματα είναι δεδομένα. Δεν θα μιλάμε για αυτά που είναι δεδομένα, έτσι κι άλλως. Σας είπα όμως ότι. Επειδή γνωρίζω τον πόνο των σωματείων, γνωρίζω το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε κοντά στα σωματεία, σε όλα τα σωματεία και όχι στα 16 που επιλέξανε να ψηφίσουν εμάς. Θα είμαστε κοντά σε όλα τα σωματεία, θα απονέουμε δικαιοσύνη και ισονομία σε όλους, δεν θα δικηθεί κανένας. Είναι άσχετο κομμάτι το θέμα που σας είπα προηγουμένως, το project με τους χορηγούς. Το κάθε σωματείο μπορεί να κλείσει και να βρει έναν χορηγό. Είναι πιο δύσκολο να βρίσκεις για 20 παρά για ένα. Για ένα είναι πολύ εύκολο. Μάλιστα. Εγώ είχα χορηγούς για τα 4 προηγούμενα χρόνια, το θυμάστε, είστε εδώ, είχα χορηγούς για όλα τα προθήματα, για 7 χορηγούς κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή, εγώ πώς βρήκα χορηγό. Το κάθε σωματείο μπορεί να βρει έναν χορηγό και να στηρίξει την προσπάθειά του. Όλοι έχουν τοπικές επιχειρήσεις δίπλα από τα σωματεία στην κάθε τοπική κοινωνία. Όλοι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλει τρέξιμο απλώς. Θέλει προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να τα κάνουν όλα οι άλλοι. Μπάλε σηματισμός από την ΕΠΣ. Σας είπα, ό,τι μπορεί να στηρίξει η Ένωση θα το κάνει. Δεν χρειάζεται. Κάθε χρόνο δίναμε έτσι και λέω σχηματισμό σε όποιο σωματείο στερούνταν τέτοιο πράγμα, μπάλες. Σε ό,τι μπορούμε θα είμαστε κοντά και δίπλα στο σωματείο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δραδοφύλλο, ευχόμαι καλή θητεία, νέα θητεία. Ναι, είστε καλά. Δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε και κάποια νέα ομάδα ίσως. Να το πούμε και αυτό. Ναι, το είχαμε δηλώσει ότι η κλήρωση της Β' κατηγορίας δεν έχει πραγματοποιηθεί στο διάστημα στην ημερομηνία που ήταν προγραμματισμένη, γιατί περιμέναμε το σωματείο του μακροχωρίου, το νέο μακροχώρι. Το μακροχώρι θα έχει τελικά ομάδα. Θα έχει, ναι. Ήδη έχουμε στείλει το φάκελο, έχουμε πάρει το Μητρό, δεν έχουμε πάρει επίσημα τον αριθμό Μητρό ακόμα, έχει εγκριθεί ο φάκελος. Οπότε το πιο πιθανό την ερχόμενη εβδομάδα να γίνει και η κλήρωση της Β' κατηγορίας. Της Β' κατηγορίας. Και λοιπόν, πιθανολογώ ότι θα είναι με 10 σωματεία τουλάχιστον. Ήταν με 9 πέρυσι. Ανέβηκαν οι ελπίδες Μεσοποταμίας. Δεν έπεσε κανένα σωματείο λόγω των γεγονότων του κορονοϊού που σταματήσαν τα πρωταθλήματα απότομα. Οπότε 8 συν τον Κρόνο, ο οποίος επαναδραστηριοποιείται, συν το Μακροχώρι, του τέχνη θα έχουμε 10 σωματεία. Καλό στην είναι Β' κατηγορία και 13 στην Α. Δυναμώνει αρκετά και η Β' κατηγορία η οποία είχε πέσει αρκετά. Αυτό μας ενδιαφέρει να είναι ανταγωνιστικά τα προαθλήματα και με την ευκαιρία που μου δίνετε θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ πέρα από τα σωματεία, από τους παράγοντες που στηρίξαν την προσπάθεια αυτή και στους συνεργάτες μου ένα μεγάλο ευχαριστώ
που πιστέψανε και με ακολουθήσανε στον δύσκολο αγώνα. Για πρώτη φορά δεν και γίνει. Όχι για πρώτη φορά, αλλά νομίζω είχε... για πρώτη φορά. Νομίζω για πρώτη φορά ήταν. Βλέπω και γυναίκες που αυτό είναι ευχάριστο να ασχολούνται γυναίκες με ποδόσφαιρο. Σπάνιο μένα, αλλά ευχάριστο δε από την άλλη. Όταν στον νομό έχεις δύο γυναικείες ομάδες, μία στην Α κατηγορία, μία στην Γ, μέσα αύριο μέσα μπορεί να έχουμε και άλλη. Λογικό. Θεωρώ απαραίτητο να είναι και να συμμετέχουν και οι γυναίκες και στις αποφάσεις της Ένωσης για τα σωματεία. Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε, κύριε Τραταφύλλο, επειδή έρχονται μετά τις εκλογές της ΕΠΣΗ εκλογές στην ΕΠΟ. Ναι. Έχετε αποφασίσει ως ΕΠΣΗ Καστοριάς τι θα στηρίξετε, τι θα ψηφίσετε στην ΕΠΟ? Οι εκλογές της ΕΠΟ έχουν μετατεθεί καταρχήν. Ναι, δεν θα γίνουν 9 Οκτωβρίου που ήταν προγραμματισμένο. Έχουν πάει για 23 Νοεμβρίου. Ναι, να σας πω την αλήθεια, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής πάντα. Δεν έχει εκδηλωθεί από καμία από τις πλευρές όνομα υποψηφίου. Μπορεί να βγαίνουν στον αέρα κάποια, αλλά μέχρι στιγμής επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, ούτε έχει δηλώσει κάποιος ο οποίος θα διεκδικεί στην προεδρία της ΕΠΟ. Μάλιστα. Πάντως είστε... Αν με ρωτήσετε όταν θα... Ναι, θα το πείτε, όπως το είχατε πει για το γραμμένο την προηγούμενη φορά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και αν θέλετε, και σήμερα, μετά από τέσσερα, αν θέλετε και σήμερα μετά από τέσσερα χρόνια μπορώ να σας πω και την γνώμη μου για το γραμμένο. Αν θέλετε... Έκανε πολλά. Μπορούσε να κάνει περισσότερα, αλλά προερχόταν σε ένα περιβάλλον μέσα μπήκε, το οποίο ήταν σαθρό και στο οποίο ό,τι μπόρεσε έκανε. Πολλά πράγματα. Έβαλε το λιθαράκι δηλαδή που χρειαζόταν για την επόμενη φάση και για τον επόμενο πρόεδρο να βρει τα πράγματα πιο βατά. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καλός, αλλά όχι όσο θα περιμένατε. Έτσι ακριβώς. Κύριε Τραταφύλλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή θητεία σε όλους σας. Οι υπόλοιπες θέσεις θα τις ξέρουμε πότε, ή τις ξέρουμε ήδη? Σήμερα θα συνεδριάσουμε 8.30 ώρα για να έρθουμε σε σώμα. Λέω μήπως έχετε ήδη έτοιμες για να τις πούμε γι' αυτό. Όχι. Λειτουργούμε δημοκρατικές διαδικασίες στην Ένωση. Δεν ξέρω οι άλλοι θεσμοί πώς λειτουργούν. Εμείς λειτουργούμε με δημοκρατικές διαδικασίες. Ωραία. Κύριε Τραταφύλλου, καλή θητεία σε όλους λοιπόν και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Χωρίς τραυματισμούς και με τα λιγότερα προβλήματα. Υγεία σε όλους τους παράγοντες, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους, διαιτητές. Να έχουμε όλη υγεία και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Και αν δεν τα βρούμε εμείς, μπορεί να μας βρουν αυτά, δεν ξέρετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.